48 από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον και κεφάλαιον γάμα, τρίτο κεφάλαιο, σελίδες 848 κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον. Εν εκείνες δε τις ημέρες έρχεται Ιωάννης ο βαπτιστής κηρύττων εν τη ερήμο της Ιουδαίας και λέγον μετανοείται, διότι επλησίασεν η βασιλεία των ουρανών. Διότι ούτως είναι ορυθής υπό Ισαΐου του προφήτου λέγοντος «Φωνή βοόντος εν τη ερήμο, ετοιμάσατε την οδόν του Κυρίου, ευθείας κάμετε τα στρίβους αυτού». Αυτός δε Ιωάννης είχε το ένδυμα αυτού από τριχών καμήλου και ζώνη δερματίνην περί την οσφήν αυτού. Η δε τροφή αυτού ήτο ακρίδες και μέλι άγριον. Τότε εξήργετο προς αυτόν Ιεροσόλυμα και πάσα Ιουδαία και πάντα τα περίχωρα του Ιορδάνου και βαπτίζονται εν το Ιορδάνη, υπ' αυτού εξομολογούμενοι τα σαμαρτίας αυτών. Ειδών δε πολλούς εκ των Φαρισαίων και Σαδουκαίων ερχομένους, εις το βάπτισμα αυτού είπε προς αυτούς, «Γεννήματα εχιδνών, τι σε έδειξε εις εσάς να φύγετε από τις μελούς της οργής? Κάμετε λοιπόν καρπούς αξίους της μετανοίας και μη φανταστείτε να λέγετε κάθε αυτούς πατέρα έχουμε τον Αβραάμ, διότι σας λέγω ότι δύνατο Θεός εκ των λίθων τούτων αναστήσει τέκνα εις τον Αβραάμ. Ήδη δε και η αξίνη κείται προς την ρίζα των δέντρων. Παν λοιπόν δέντρων μη κάμνων καρπών καλών εκόπτεται και εις πυρ βάλετε. Εγώ μεν σας βαφτίζω εν ύδατις μετάνοιαν, ο δε ο πίσω μου ερχόμενος είναι ισχυρότερός μου, το οποίο δεν είμαι άξιος να βαστάσω τα υποδήματα. Αυτός θέλει σας βαφτίσει εν πνεύματι Αγίου και πυρή, ώστις κρατεί το πτιάριον εν τη χειρή αυτού και θέλει διακαθαρίσει το αλώνιον αυτού και θέλει συνάξει τον σύτον αυτού εις την αποθήκην, το δε άχυρον θέλει κατακάψει εν πυρίας βέστο. Αμήν. Ήλθε ο καιρός, αδελφοί αγαπητοί, συγκεκριμένος καιρός, προσδιορισμένος και προφητευμένος από το Θεό πριν πολλά χρόνια, ότι κάποια στιγμή θα ενεργήσει ο Θεός με χάρη ιδιαίτερη για να φέρει στην ανθρωπότητα αυτό το οποίο δεν μπορούσε να γίνει με ανθρώπινες δυνάμεις, όποιοι άνθρωποι και να ήταν αυτοί. Ξεκίνησε με τον Αδάμ, με τον Νόε, με τον Αβραάμ, προχώρησε με τον Δαβίδ, με τον Μωυσή. Τα αποτελέσματα ήταν αποτυχία. Γιατί ο άνθρωπος, όποιος και να είναι, όσο και ωραία χαρακτηριστικά να έχει, το αποτέλεσμά του δεν θα είναι καλό χωρίς την επέμβαση του Θεού και μάλιστα δια του Ιησού Χριστού εν πνεύματι Αγίου. Και έτσι ήρθε το πλήρωμα του χρόνου μέσα από ανθρώπους προσδιορισμένους από το Θεό και προφητευμένους από το Θεό και προσδιορισμένους και προγνωρισμένους από το Θεό, όπως ήταν ο Ιωάννης ο λεγόμενος βαπτιστής, τον οποίον ο Θεός πριν 600 τόσα χρόνια είχε προφητεύσει ότι θα είναι ο άνθρωπος ο οποίος θα παρηγορήσει το λαό Ισραήλ, το λαό του Θεού, δια Πνεύματος Αγίου, και είχε προφητευτεί ότι θα προφητεύσει, ότι πάσα φάραξ θα υψωθεί κάθε ταπεινωμένος και εξουθενωμένος άνθρωπος θα ευλογηθεί, πάν όρος και βουνός θα ταπεινωθεί, κάθε υπερήφανος θα ταπεινωθεί, τα σχολεία θα γίνουν σιευθέα, υποκριτές θα μετανοήσουν και οι τραχείς δρόμοι ομαλοί και οι σκληροί άνθρωποι θα πλησιάσουν το Θεό. Γιατί? Γιατί θα φανερωθεί η δόξα του Κυρίου και μάλιστα το απάβγασμα της δόξης του Θεού που είναι ο Χριστός.
Και έτσι λοιπόν ο λαός Ισραήλ, ο μόνος λαός που είχε στα χέρια του εξ αποκαλύψεως την αλήθεια και το λόγο του Θεού, περίμεναν αυτό το μεγάλο θαύμα, τον Ιησού Χριστό. Και έτσι μέσα από τον Ζαχαρία και την Ελισάβετ ο Θεός έφερε τον Ιωάννη στα γεράματά τους, και μέσα από τον Ιωσήφ και τη Μαρία δια Πνεύματος Αγίου γεννήθηκε το θείον βρέφος ο Ιησούς Χριστός, και με μεγάλη υπομονή ο Θεός περιμένει να έρθει το πλήρωμα του χρόνου, το πλήρωμα της ηλικίας των ανδρών αυτών, και με ακρίβεια στα 30 χρόνια, ενώ ο Ιωάννης ο Βαπτιστής εν εδυναμούτο κατά το πνεύμα και ήτο εν της ερήμης μέχρι την ημέρα που έμελε να αναδειχθεί στον Ισραήλ, έφτασε το πλήρωμα του χρόνου και ο Θεός διέταξε αυτόν ο οποίος κατοικούσε στην έρημο, τον Ιωάννη, να αρχίσει το κήρυγμά του. Και το κήρυγμα του Ιωάννου, η αρχή του κηρύγματος του Ιωάννου, είναι το μεγάλο μυστικό της αναζωπήρωσης. Αυτό το κήρυγμα, εφόσον γίνει αποδεκτό και πιστευτό και γίνεται αν είναι δια Πνεύματος Αγίου, έχει σαν συνέχεια την αναζωπήρωση παρακυρίου. Μετανοείται διότι επλησίασε η Βασιλεία των Ουρανών. Λίγες λέξεις, αλλά όμως τόσο ουσιαστικές. Μετανοείτε, όχι μετανοήστε, ζήστε εν μετανοία. Μετανοείτε συνεχόμενα και κατ' εξακολούθηση. Μετανοείτε όχι για να ευλογηθείτε, αλλά γιατί επλησίασε η Βασιλεία των Ουρανών. Και από εκεί και πέρα, αδερφοί αγαπητοί, συνέβη ένα τρομακτικό θαύμα. Όλη η περιοχή, δηλαδή τα Ιεροσόλυμα, η Ιουδαία, τα περίχωρα του Ιορδάνου, ξεσηκώθηκαν και πήγαιναν να ακούσουν το κήρυγμα του Ιωάννου. Ξαφνικά, 6 μήνες κράτησε αυτό, και να βαφτίζονται βάφτισμα μετανοίας κατά την προτροπή του Ιωάννου. Απίστευτο! Μέσα σε λίγες μέρες. Γιατί? Γιατί όταν έρθει το πλήρωμα του χρόνου, ο Θεός ξεσηκώνει τις καρδιές των ανθρώπων για να πάνε να ακούσουν το Λόγο του Θεού. Ο Απόστολος Παύλος το λέει πάρα πολύ ωραία όταν βρέθηκε στην Μακεδονία, καθώς ο Θεός άνοιξε την καρδιά της Λυδίας να προσέχει τα λαλούμενα υπό του Παύλου στο Λόγο του Θεού. Και αυτό, αδερφοί αγαπητοί, είναι μεγάλο θαύμα και είναι ανάγκη να το παρατηρούμε μέσα στην προσωπική μας ζωή αλλά και στο περιβάλλον μας. Όταν διακρίνουμε την καρδιά μας να ανοίγει και να επιθυμούμε να ακούσουμε το Λόγο του Θεού, όταν συμβεί αυτό στη ζωή μας, στην προσωπική μας ζωή, στην οικογένειά μας, στο περιβάλλον μας, να ξέρουμε ότι το επόμενο είναι μετανοείται διότι επλησίασε η Βασιλεία των Ουρανών, και αυτόματα ανοίγει ο Θεός τους καταράκτες του ουρανού στη ζωή του ανθρώπου. Εάν σήμερα έχεις έρθει με επιθυμία να ακούσεις το Λόγο του Θεού, αυτό είναι ένα θαύμα. Ο Θεός άνοιξε την καρδιά σου και την καρδιά μας. Είναι μεγάλο θαύμα. Δεν γίνεται. Όταν όμως ο Θεός ανοίξει την καρδιά μας και επιθυμήσουμε να ακούσουμε στην πραγματικότητα, όπως το λέει ο Λόγος του Θεού, να φάμε το Λόγο του Θεού, αυτόματα
θα πρέπει να το καταλάβουμε, να το επιστέψουμε, να το εννοήσουμε ότι ο Θεός άνοιξε θύρα στον ουρανό ευλογίας για αυτόν στον οποίον επενέβη, διήγηρε την καρδιά του, άνοιξε την καρδιά του να επιθυμεί, να φάει, επιμένω, το Λόγο του Θεού. Εάν δε ο άνθρωπος αυτός κατανοήσει ότι τώρα πια που του μιλάει ο Θεός, αυτός πρέπει να ζει εν μετανοία, να μετανοεί, γιατί επλησίασε η βασιλεία των ουρανών σε αυτόν. Στην προκειμένη σε όλους τους Ισραηλίτες την εποχή εκείνη, σήμερα σε όλους τους ανθρώπους, γιατί έφθασε ο καιρός της υποσχέσεως του Θεού που είναι η ελπίδα της προσκλήσεώς μας. Μία είναι η ελπίδα της προσκλήσεώς μας, η αρπαγή της Εκκλησίας. Εάν λοιπόν άνοιξε ο Θεός την καρδιά μας και ήρθαμε να ακούσουμε το Λόγο του Θεού, που το πιστεύω, γιατί αλλιώς γιατί να έρθουμε, τότε είναι ανάγκη να συνειδητοποιήσουμε ότι αυτό που χρειαζόμαστε είναι μετάνοια, διότι επλησίασε η βασιλεία των ουρανών. Το κρίσιμο όμως ερώτημα είναι πώς ερχόμαστε. Πλησίασαν τον Ιωάννη Φαρισαίοι και Σαδουκαίοι. Φαρισαίοι ήταν μια ιδιαίτερη ομάδα μέσα στο λαό Ισραήλ, ιδιαιτέρως ευλογημένη και προσκεκλημένη του Θεού πριν από χρόνια, πριν από 200 χρόνια περίπου από τον ερχομό του Χριστού, που είχαν αποστολή από το Θεό να διδάξουν, να προτρέψουν και να οδηγήσουν το λαό Ισραήλ στην υπακοή του Λόγου του Θεού, του νόμου του Μωυσή. Και τα κατάφεραν. Και διεκρίθησαν και υψώθησαν. Αλλά κάποιοι από αυτούς, όχι όλοι, γιατί υπήρχαν φαρισαίοι ευλογημένοι και Άγιο Γαμαλίλ, παραδείγματος χάρη, στον οποίο μαθήτευσε ο Παύλος, ο Νικόδημος, ο Ιάιρος, ο Παύλος, ειλικρινείς άνθρωποι. Αλλά υπήρχαν και άνθρωποι οι οποίοι εκ της υπερηφανίας των, επειδή τους ευλόγησε, τους σύστησε, τους ύψωσε ο Θεός, κατάντησαν υποκριτές. Εκ της αυτοδικαίωσής των κατάντησαν εχθροί του Θεού και του έργου και του σχεδίου του Θεού. Αλλά και Σαδουκαίοι. Άλλη ωραία διακεκριμένη μερίδα μέσα στο λαό Ισραήλ, που όμως έχασαν το προσανατολισμό τους ως προς τις αλήθειες του Λόγου του Θεού. Έπαψαν να πιστεύουν στην αιώνια ζωή. Έπαψαν να πιστεύουν στην πνευματική ζωή. Έπαψαν να πιστεύουν στις επισκέψεις του Θεού, στους αγγέλους του Θεού, στα ουράνια. Και αυτοί όμως, όταν έβλεπαν τους ανθρώπους να έρχονται στον Ιωάννη για να βαφτιστούν, πλησίασαν και αυτοί τον Ιωάννη. Ο Ιωάννης όμως, με τη διάκριση του Πνεύματος του Αγίου, τους αποκάλυψε και τους είπε: ποιος σας φανέρωσε εσάς? Προσέξτε, στους άλλους φανέρωσε ο Θεός να έρθουν να βαφτιστούν εν ύδατι, βάφτισμα μετανοίας. Σε εσάς ποιος σας φανέρωσε να έλθετε να ακούσετε το Λόγο του Θεού? Εάν θέλετε πραγματικά να ακούσετε το Λόγο του Θεού και να απολαύσετε την ευλογία, την ερχομένη, όχι από τον Ιωάννη, εξ ουρανού, είναι ανάγκη να μετανοήσετε και να κάνετε έργα άξια μετανοίας. Μετανοείτε, διότι επλησίασε η βασιλεία των ουρανών. Και μάλιστα απεκάλεσε αυτούς γεννήματα εχιδνών. Δηλητήριο έχυναν με τα λόγια τους και με το δάγκωμά τους.
και είχαν και την άποψη, την αληθινή, ότι είναι τέκνα του Αβραάμ. Την αυτοδικαίωση της σαν τέκνα του Αβραάμ. Και στον Αβραάμ ο Θεός είχε υποσχεθεί ότι τα τέκνα σου θα πλημμυρίσουν όλη την ανθρωπότητα, εν το σπέρματί σου θα ευλογηθούν όλα τα έθνη. Αλλά ο Θεός τους αποκάλυψε δια του Ιησού Χριστού αργότερα ότι είχαν πατέρα τους, όχι τον Αβραάμ, τον διάβολο. Γιατί αδερφοί μου αγαπητοί, κάθε άνθρωπος μέσα στον κόσμο αυτό επιλέγει από μόνος του σε ποια οικογένεια θα μπει, ποιος θα είναι ο πατέρας του. Υπάρχει ο ουράνιος πατέρας για τον οποίο ο Χριστός είπε έτσι να προσεύχεστε, Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, ας είναι εδοξασμένο και ευλογισμένο το όνομά σου. Αλλά υπάρχει και ο πατέρας ο διάβολος στον κόσμο που είναι ο βασιλιάς, άρχοντας και θεός του κόσμου τούτου. Και όλα εξαρτώνται όχι από την αποκάλυψη ή από το έργο του Θεού, αλλά από την υπακοή στο Λόγο του Θεού. Μετανοείται διότι επλησίασε η Βασιλεία των Ουρανών. Σήμερα αδερφοί αγαπητοί το μήνυμα είναι ένα: υπακοή στο Λόγο του Θεού. Γιατί? Γιατί λέει ο Ιωάννης ήδη η αξίνη κείται εις τη ρίζα των δέντρων. Τότε και τώρα πολύ περισσότερο, γιατί και τότε πλησίαζε η Βασιλεία των Ουρανών δια της αποκαλύψεως του Ιησού Χριστού του Μεσσία, και τώρα πολύ περισσότερο γιατί πλησιάζει η Βασιλεία των Ουρανών δια της αρπαγής της Εκκλησίας από τον Ιησού Χριστόν στην αιώνια ζωή. Η αξίνη ήδη κείται στη ρίζα των δέντρων. Κάθε δέντρο που δε φέρνει καλό καρπό εκόπτεται και εισπύρβαλλεται. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό αδερφοί αγαπητοί να βλέπουμε ότι θα διακρίνουμε εάν έχουμε καρπό καλό. Και ο καρπός ο καλός εξαρτάται από το αν μετανοείται, αν ζείτε εν μετανοία, διότι επλησίασε η Βασιλεία των Ουρανών. Και αποκαλύπτει ο Ιωάννης για τον εαυτό του, δεν είμαι εγώ ο Μεσσίας. Εγώ μεν σας βαφτίζω εν ύδατι, αυτός όμως που έρχεται πίσω μου και είναι ανώτερός μου και δεν είμαι άξιος ούτε τα υποδήματά του να βαστάσω, αυτός θα σας βαφτίσει εν πνεύματι Αγίω και Πυρή. Αλλά δεν είναι ότι θα σας βαφτίσει εν πνεύματι Αγίω και Πυρή μόνο, αλλά κρατάει στα χέρια του και το πτιάριον, γιατί πρέπει να διακανονίσει, να διακαθαρίσει το αλώνιον αυτού. Και αυτό είναι πολύ συγκλονιστικό αδερφοί. Η Εκκλησία του Χριστού είναι το αλώνιον του Χριστού, που όμως επειδή επλησίασε η Βασιλεία των Ουρανών και επειδή το κήρυγμα είναι μετανοείται διότι επλησίασε η Βασιλεία των Ουρανών, όποιος υπακούσει στο Λόγο Του, όποιος υποταχθεί στο Λόγο Του, αυτός θα είναι στάρι. Και όπως το αλώνισμα γινόταν, με το πτιάριον σήκωναν απάνω αυτό που είχαν θερήσει και ο αέρας έπαιρνε το στάχι και χανότανε μακριά από το αλώνι. Ο σπόρος όμως έπεφτε στον αλώνι και το βάζε στην αποθήκη ο Γιώργος. Το ίδιο κάνει, αδελφοί αγαπητοί, και ο Ιησούς Χριστός μέσα στην Εκκλησία Του. Το ίδιο ακριβώς κάνει. Και σας παρακαλώ πολύ να το προσέξουμε, αδερφοί αγαπητοί. Είναι ο κίνδυνος για μας που ο Θεός έκαμε χάρη θαύμα και άνοιξε την καρδιά μας και ήρθαμε. Τώρα στο αλώνισμα που θα κάνει ο Χριστός, θα φύγουμε ή θα μείνουμε? Τι γίνεται, ποιο είναι η αιτία? Είναι τόσο σοβαρό, γιατί θα γίνει, ήδη γίνεται.
και θα γίνεται ακόμη περισσότερο. Και ο Λόγος του Θεού δεν γράφτηκε τότε για τότε, γράφτηκε τότε ιδιαιτέρως για σήμερα. Ο Ιησούς Χριστός θέλει το αλόν του καθαρό. Και ο πρώτος καθαρισμός γίνεται μέσα μας. Και έχει ένα συγκεκριμένο λόγο ο Θεός για τη συνέχειά μας. Λέει, πρώτον, υποτάχθητε στον Θεό, μείνετε στο λόγο του Θεού. Δεύτερον, αντιστάθητε στον διάβολο και ο διάβολος θα φύγει. Τρίτον, πλησιάσασε τον Θεό και ο Θεός θα σας πλησιάσει. Τέταρτον, καθαριστείτε από τις αμαρτίες σας, του τι πράτετε, και από τις αμαρτίες σας το τι θέλετε. Καθαρίσατε τα σχήρα σας και αγνίσατε τα σκαρδιά σας. Στη συνέχεια κάτι πολύ σημαντικό. Δεν τελειώνει εκεί το έργο του Θεού. Κακοπαθήσατε μετά του λαού του Θεού. Πενθήσατε και κλάψατε για τις αμαρτίες σας και για τις αμαρτίες των άλλων της οικογένειάς σας και των λοιπών. Γιατί διαφορετικά ο γέλος σας θα μεταστραφεί εις πένθος και η χαρά σας σε κατήφια. Αρχίζει πια, εάν δεν μετανοήσεις εξ όλης της καρδίας σου, αρχίζουν τα προβλήματα, οι κρίσεις και τελικά οριστικά ταπεινώθητε υπό την κρατεάν χείραν του Κυρίου και Αυτός θα σας υψώσει. Είναι μία συγκεκριμένη πορεία την οποία πρέπει να έχουμε καλά στο μυαλό μας. Πρώτον, επαναλαμβάνω, κάτι που δεν πρέπει να το ξεχνάμε και πρέπει πάντοτε να το μελετάμε. Υποτάχθητε εις τον Θεό. Υπακούετε στο Λόγο του Θεού. Μείνετε απόλυτα προσκεκολλημένοι στο Λόγο του Θεού. Και όταν θα έρθει ο Λόγος του Θεού μέσα σας, προσέξτε, έρχεται ο διάβολος. Αντιστάθητε εις τον διάβολο, γιατί πρέπει να φύγει. Και όταν φύγει ο διάβολος, τότε πλησιάσατε τον Θεό με την προσευχή, με την εξήτηση, για να σας πλησιάσει και ο Θεός με την αγάπη Του. Προσέξτε όμως, μετανοείτε, καθαρίστητε, καθαρίσατε τα έργα σας, καθαρίστε την καρδιά σας. Και πώς θα γίνει αυτό? Κακοπαθήσατε, νηστέψτε, προσευχηθείτε. Η ζωή του χριστιανού είναι μια κακοπάθεια, δεν είναι μια απόλαυση, μια ειδονή. Είναι κακοπάθεια. Για να έρθεις στον Χριστό αφήνεις όλα τα άλλα. Ή επιλέγεις τον Χριστό και φεύγει ο κόσμος, ή επιλέγεις τον κόσμο και δεν μπορείς να πλησιάσεις τον Χριστό. Δεν μπορείτε να δουλεύετε δύο κυρίους. Ή τον έναν, τον Χριστό, θα αγαπάτε και τον άλλον, τον κόσμο, θα περιφρονήσετε, ή τον έναν, τον Χριστό, θα τον μισήσετε και τον κόσμο θα αγαπήσετε. Δεν μπορείτε να περπατήσετε με δύο φρονήματα. Γι' αυτό κακοπαθήσατε, κλάψατε, πενθήσατε. Αλλιώς τελειώνει η αυλογία. Ο γέλος σας θα μεταστραφεί στο πένθος και η χαρά στην κατήφια, όχι γιατί σας τιμωρεί ο Θεός, αλλά για να σας φέρει σε μετάνοια επειδή σας αγαπάει ο Θεός. Βοηθάει την εκπλήρωση της εντολής. Μετανοείτε, διότι πλησίασε η Βασιλεία των Ουρανών. Και τότε ταπεινώθητε ενώπιον του Κυρίου και ο Θεός εν τέλει αυτούς τους υψώνει. Συγκεκριμένα βήματα τα οποία κήρυξε ο Ιωάννης και κηρύττει ο Χριστός και η Εκκλησία. Και δεν μπορούμε να ξεφύγουμε από αυτό το βηματισμό εάν θέλουμε να φτάσουμε σε αυτό που λέει ο Θεός. Ταπεινώθητε για να σας υψώσει εν καιρό Αυτός. Τι θα πει να μας υψώσει? Να μας κάνει μεγάλους?
Όχι. Να μας ψώσει κοντά στο Θεό. Να μας βοηθήσει να ανέβουμε στο όρος το Άγιο. Να μας υψώσει τα πνευματικά. Και το μήνυμα να μας κάνει να αγαπήσουμε τον Χριστό. Αμήν.